Είναι 24 ώρες συμπαράστασης, πέρα από τις απολύσεις, αλλά και για τους εκβιασμούς, αλλά και για τις τρομοκρατικές ενέργειες που προσπαθεί η εταιρεία να επιβάλλει και στο χώρο εργασίας, αλλά και στις οικογένειες και κατ' επέκταση σίγουρα και στους εργαζόμενους. Να ξέρετε ότι έχουμε συμπαράσταση από πάρα πολλά σωματεία και κοινωνικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας είτε πολιτευτές είτε βουλευτές, αλλά κυρίως βρίσκονται συνδικαλιστικά στελέχη από το εργατικό κέντρο, που έχουμε εδώ και τον πρόεδρο και τον γραμματέα, που ο γραμματέας είναι και πρόεδρος στην Άμστελ και στο μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, αλλά και ο Λεωνίδας μαζί με τον πρόεδρο μέσω της ΓΕΣΕ. Εμείς σαν Ομοσπονδία θα στηρίξουμε και στηρίζουμε τους αγώνες όλους, αλλά ιδιαίτερα τους αγώνες των κλάδων. Δεν έχουμε ούτε να φοβηθούμε, ούτε να κρύψουμε τίποτα. Ήμασταν ειλικρινείς από την αρχή και πραγματικά φάνηκε τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον μέσα στην Μαλαματίνα, το που θέλαν να οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Θέλαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο για έναν και μόνο λόγο. Για να μπορούν να εφαρμόζουν μια πολιτική ασυδοσίας, μια πολιτική παρανομίας. Και κάνω μια παρένθεση και λέω ότι χθες βρήκαμε εργαζόμενο που ήταν με σύμβαση να είναι πάνω στο Κλάρκ, όπως κατά δήλωσή του σήμερα το πρωί που ήρθε να μπει μέσα, μου λέει, μου ζήτησαν να βοηθήσω και επειδή ήξερα λίγο Κλάρκ ανέβηκα. Αντιλαμβάνεστε τι συνθήκες θέλουν να επιβάλλουν εδώ μέσα. Συνθήκες που να αποφασίζουν και να διατάσσουν μόνοι τους. Συνθήκες που να λένε θα άρχισε να δουλεύετε Σαββάτα, θα άρχισε να δουλεύετε Κυριακές ή θα άρχισε να δουλεύετε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα ή όποτε σας χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε 30 χρόνια σωματείο εδώ. Έχουμε υπηρετήσει την εταιρεία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και η λέξη υπηρετήσει να μην παρεξηγηθεί, μια και όπως θα διαβάσω και στο ψήφισμα που έβγαλε η Ομοσπονδία, έχουμε δώσει το 20% των αποδοχών μας, διότι η εταιρεία, όχι για λόγους ποιότητας προϊόντου, αλλά για άλλα έτσι, ζητήματα, οδηγήθηκε σε αδιέξοδα και έτσι αγοράστηκε από τους καινούργιους ιδιοκτήτες. Αγοράστηκε μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τις συμβάσεις, μαζί με τους μισθούς και τα ήξερε. Άρα δεν έχουμε ανεβάσει εμείς το κοστολόγιό μας.